Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη θεραπεία διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, σύντησης και κατάπωσης σε παιδιά και σε ενήλικες. Μαθησιακές δυσκολίες είναι οι διαταραχές που έχουν επιπτώσει την ικανότητα του προφορικού και του γραπτού λόγου στους μαθηματικούς υπολογισμούς, στις συντονισμένες κινήσεις και στην διατήρηση της προσοχής. Ολονότι εμφανίζονται πάρα πολύ νωρίς σε ηλικία, δεν αναγνωρίζονται συνήθως αν το παιδί δεν φτάσει στην σχολική ηλικία. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι μαθησιακών δυσκολιών είναι η δυσλεξία, όπου έχουμε δυσκολία στην ανάγνωση, στη γραφή και στην ορθογραφία. Μετά είναι η δυσαριθμισία, όπου έχουμε προβλήματα στην αριθμητική, στα μαθηματικά και στην επίλυση προβλημάτων. Είναι η δυσγραφία, που όπως το λέει η λέξη, είναι η δυσκολία στη γραφή, στο γραφικό χαρακτήρα, στην ορθογραφία. Είναι επίσης η δυσπραξία, όπου έχουμε δυσκολία στις λεπτές κινητικές ικανότητες, προβλήματα ισορροπίας, χειρονακτικές εργασίες. Και είναι και η διάσπαση προσοχής, η υπερκινητικότητα, που όταν το παιδί έχει διάσπαση προσοχής, δεν μπορεί να συντονιστεί, έχει μια ένταση μέσα του, δεν μπορεί να ακολουθήσει απλές εντολές. Οι μαθησιακές σχολείες αντιμετωπίζονται με ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ειδικές δεξιότητες του παιδιού, τις ανάγκες και τα προβλήματα τα οποία θα έχει. Το χρονικό διάστημα της θεραπευτικής παρέμβασης εξαρτάται ανάλογα από το είδος της διαταραχής του παιδιού, αν είναι ελαφριά, μέτρια ή βαριά διαταραχή, τη δυνατότητα που μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν στο πρόγραμμα, γιατί εννοείται ότι βοηθάνε και οι γονείς, και ανάλογα με το ρυθμό βελτίωσης και ανάπτυξης του παιδιού. Πλέον όλα τα ταμεία καλύπτουν τις δαπάνες λογοθεραπείας, αρκεί βέβαια οι γονείς να πάρουν τη σχετική γνωμάτευση από το Διαγνωστικό Κέντρο του Δημοσίου, που επιβεβαιώνει την ανάγκη για λογοθεραπεία. Εδώ πέρα στις ΣΕΡΕΣ το Διαγνωστικό Κέντρο είναι το Κέντρο Ψυχικής Υγείας.